Ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με τα σχολικά κτίρια είναι η χρήση τους όχι μόνο ως σχολείου, αλλά και ως χώρου ψυχαγωγίας και άθλησης των παιδιών. Εδώ στην περιοχή, στο 5ο διαμέρισμα, ενώ βρισκόμαστε και έχουμε το μεγαλύτερο μέρος του παραλιακού μετόπου, στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι κατάλληλο για τα παιδιά, καθώς χρειάζεται να περνάνε δύο τεράστιους δρόμους. Άρα μέσα στον ιστό της περιοχής χρειάζεται τα παιδιά να αναζητήσουν δικούς τους χώρους ψυχαγωγίας. Και δυστυχώς αυτή είναι μόνο οι αυλές των σχολείων. Με παρεμβάσεις που έγιναν και από την Ομοσπονδία Γονέων και με υπομνήματα προς το Δήμο, ζητήθηκαν από το Δήμο να ανοίξουν οι αυλές αφού γίνουν τα απαραίτητα έργα, ώστε να είναι ασφαλείς, να ανοίξουν οι αυλές για τα παιδιά τις γειτονιές. Η απάντηση του Δήμου ήταν ότι για τα 228 σχολικά κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης υπάρχουν μόνο 60 εναπομείναντες φύλακες και αυτή είναι μόνο για τις πρωινή βάρδια. Άρα λοιπόν τα σχολεία παραμένουν κλειστά, όχι τελείως. Ο Δήμος πρότεινε με ενίκιο να μπορούν να χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς και ιδιωτικούς φορείς. Στην πραγματικότητα όμως κλειστά για τα παιδιά. Έτσι βλέπουμε σε πολλά σχολεία τα παιδιά να αναγκάζονται να πηδήξουν από τα κάγκελα, ενώ σε μερικά από αυτά να έχουμε με όλη την πιθανότητα ατυχήματος, ενώ σε μερικά από αυτά να έχουμε και ζητήματα παραβατικότητας, ανάπτυξης παραβατικότητας. Ένα τελευταίο μικρό ζήτημα που δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστό είναι ο νόμος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τη λειτουργία των σχολικών συμβουλίων, παλιές σχολικές επιτροπές. Σε αυτές συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου, των εκπαιδευτικών και των γονέων. Στις αρμοδιότητες λοιπόν αυτών είναι να βρίσκουν χορηγούς για να καταφέρουν να καλύψουν ανάγκες όπως σε χαρτικά υλικά, αλλά και να μπορούν να μισθώνουν εργολάβους για εργασίες μέσα στα σχολεία. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό δημιουργεί ένα έντονο πρόβλημα έλλειψης ακόμη και αυτών των υποτυπωδών ελέγχων που υπήρχαν μέχρι σήμερα, δηλαδή η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να αναλαμβάνει την ευθύνη εξασφάλισης όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας για τη διεξαγωγή αυτών των εργασιών, αλλά και των αποτελεσμάτων αυτών των εργασιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το καλοκαίρι πάλι σε κάλεσμα που κάναμε προς το Δήμο να πραγματοποιηθούν όλοι οι έλεγχοι συντήρησης των καυστήρων και των σχολείων μέσα στο καλοκαίρι, ο Δήμος δεν ανταποκρίθηκε, με αποτέλεσμα όλα αυτά να γίνονται με την έναρξη και ενώ τα σχολεία είναι σε λειτουργία. Και είδαμε δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο το τραγικό αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης στο σχολείο των Σερών με την έκρηξη που υπήρχε σε Λέβητα.